Στο γήπεδο της Δαμάστας η ομώνυμη ομάδα φιλοξένησε το Σίνκα και κεγόταν για τους 3 βαθμούς. Μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, στο 7ο λεπτό είχε μεγάλη φάση με τον Στακάκη και τον Βλαχάκη να αποκρούει, ενώ στη συνέχεια μετά την κεφαλιά του Αυγουστάκη πάλι ο τερματοφύλακας του Σίνκα έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι έψαξαν τον γκολ, είχαν και άλλες φάσεις με κυριότερη το δοκάρι του Στακάκη στο 25ο λεπτό. Και τελικά στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου μετά από πάσα του Αυγουστάκη σε μια αντεπίθεση, ο Γιάννης Στακάκης ήταν αυτή τη φορά εύστοχος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Βλαχάκης, η Δαμάσα πήρε προβάδισμα στο σκορ, το γκολ πανηγυρίστηκε έντονα με τον Γιάννη Στακάκη να το αφιερώνει στον προπονητή του, τον Γιάννη Χατσεβαστό. Το ημίχρονο λοιπόν ολοκληρώθηκε με 1-0 προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Στο δεύτερο ημίχρονο το Σίνκα μπήκε πιο δυνατά και στο 53ο λεπτό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Μάστορα από τον Μπαμπουλάκη. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Κόλλα, πρώτο σκόρερ του κριτικού ομίλου της Τρίτης Εθνικής. Ισοφάρισε για τους Χανιώτες. Τελικά στο 71ο λεπτό η Δαμάστα είχε την απάντηση, πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ με σκόρερ αυτή την φορά τον Ανδρέα Παπανδρέου, χρυσή αλλαγή για τον Γιάννη Χατσεβαστό. Παπανδρέου μέσα στην περιοχή έκανε το σούτ, νίκησε τον Βλαχάκη για το 2-1. Το παιχνίδι πήγαινε υπέρ της Δαμάστας, όμως στο 86 δόθηκε πέναλτι για χέρι του Αυγουστάκη μετά από σέντρα του Γιανακούρου, δόθηκε πέναλτι από τον διαιτητή τον κύριο Μόσχου σε αυτή την φάση. Την εκτέλεση για το Σίνκα ανέλαβε ο Τσίτας ισοφαρίζοντας 2-2, ένα γκολ μαχαιριά για την ομάδα της Δαμάστας που έπεσε ψυχολογικά και μάλιστα το Σίνκα είχε δύο μεγάλες φάσεις στα τελευταία λεπτά με τον Γιανακούρο και τον Νικόλτσι για να πάρει ακόμα και την νίκη. Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή Μόσκου βρήκε περίλυπους τους ποδοσφαιριστές της Δαμάστας με την υπόθεση παραμονή να γίνεται πλέον πολύ δύσκολη.